Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών εγκαινιάστηκε το 2004. Αρχιτέκτονας είναι ο Αλέξανδρος Τομπάζης, ο οποίος σχεδίασε τη νέα έκθεση του μουσείου σύμφωνα με τα βιοκλιματικά δεδομένα. Το πρώτο μουσείο ιδρύεται το 1903, στέγασε τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που είχαν έρθει στο φως κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ανασκαφής, όπως συμβατικά ονομάζεται η ανασκαφή που διενεργήθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή ανάμεσα στα έτη 1892-1902. Ίσως το μουσείο αυτό να είναι το καλύτερο δείγμα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, μια υπέροχη γλυπτοθήκη, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει τον αριστουργηματικό θησαυρό των Συφνίων, τη ζωφόρου του θησαυρού, τα αιτωματικά γλυπτά του Ναού του Απόλλωνος, σπουδαία έργα της αρχαϊκής πλαστικής, όπως τη Σφίγγα των Αξίων, τους δίδυμους κούρους από το Άργος, τον Κλέοβη και τον Βίτωνα, τον Αγία και τέλος το σπουδαιότερο ίσως γλυπτό της αρχαίας ελληνικής χαλκοπλαστικής που σώζεται ως τις ημέρες μας, τον Ηνίοχο των Δελφών.